Είναι και τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος. Νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει η υπόθεση παραμονή για την Σκόντα Ξάνθη. Το που βλέπω εγώ πάντως είναι πως ο Αστέρας δεν βάζει γκολ με τίποτα. Έχει 17 γκολ μόνο στο πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Είχε ευκαιρίες, δεν τις εκμεταλλεύτηκε και βέβαια στο Ξάνθη έκανε αυτό που ήθελε να κάνει και έπρεπε να κάνει. Ακριβώς. Ας δούμε λοιπόν πώς έγινε αυτό στα πηγάδια πριν από λίγη ώρα. Άλλαξε γρήγορα με τον Τζάγκη ο Σουάνης. Μαρσελίνιο διατηρεί τον έλεγχο και γεμίζει εκεί όπου με κεφαλιά απειλεί για πρώτη φορά η Ξάνθη. Ο Μάουρο Πόη ήταν σε θέση κρυφού σεντερφόρ από όντως του Σουάνη. Όμως ο Αναστασόπουλος δεν ανησύχησε, είχε καλή θέση. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται ως η καλύτερη στιγμή της Ξάνθης ως τώρα. Σουάνης ελευθέρωσε για τον Μπόατεν το σούτ σιρτό. Καλή εκτέλεση, κεφαλιά του Παπάζογλου. Αντίδραση του Σπούρνινγκ. Η φάση τώρα τελειώνει. Είναι μάλλον η καλύτερη φάση της Τρίπολης, του Αστέρα Τρίπολης στο παιχνίδι. Άλλη μια φορά ο Ροζέριο. Και καλή εκτέλεση. Παπάζογλου με το κεφάλι και ο Σπούρνινγκ κρατά το 0. Η Βρετανική, ο Μαρκ Κέρ. Ροζέριο. Μένει όρθιος, κρατάει και την μπάλα, κάνει το γύρισμα έξω, πλασέ, out! Τεράστια ευκαιρία. Χαμένη από τον Παπάζογλου, είναι corner τελικά. Αυτή είναι σίγουρα η μεγαλύτερη ευκαιρία του μάτς. Για τον Αστέρα, για το 0-1, όλα άρχισαν από αυτήν την κούρσα του Ροζέριο. Έμεινε όρθιος, έκανε το γύρισμα έξω. Ο Σπούνινγκ την έβγαλε και μάλιστα εντυπωσιακή επέμβαση. Ο ελεύθερο Μαρσελίνιο, ένας με ένα με το Φιτανίδη. Σέντρα δεν ήταν άσχημη, στρώνεται στον Μπόατεν. Καλό σου του με το αριστερό, εκπληκτική επέμβαση του Αναστασόπουλου, ο οποίος μιμείται τον Σπούρνινγκ εδώ. Ενώ η μπάλα πήρε φάλτσο και από αυτό το ρηπλέ πραγματικά θα φανεί καλά. Βλέπετε πως γύρισε η μπάλα, γύρισε όμως το σώμα του και ο Αναστασόπουλος και έδιωξε σε κόρνερ, το οποίο νομίζω ότι είναι και το πρώτο. Καλοτραβηγμένο Αναστασόπουλος έβγαλε την μπάλα σε πρώτη φάση μόνο. Το σούτ του Πόη, μπάλα χαμηλά. Out. Δεν υπάρχει παρέμβαση ποδοσφαιριστή του Αστέρα. Αυτό θα κάνει ο Πόη. Δοκάρι. Η πιο μεγάλη φάση του μάτσου. Στο 60 ο Μάουρο Πόη αγγίζει τον γκολ. Ενώ ξαναβλέπουμε την εξαιρετική εκτέλεση του Πόη. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι του Αναστασόπουλου. Μένει το 0-0 στην πιο μεγάλη ευκαιρία της Σκόντα Ξάνθης να προηγηθεί. Και τώρα ο Κέρ που έχει χώρο μπροστά του, Σκοτσέζος, τροφοδοτεί αριστερά τον Ροζέριο. Άλλο ένα σπριντ από τον Ουριμπάρη, ο οποίος μάλλον μπερδεύει το συμπαίκτη του. Από σπόντα η μπάλα φτάνει στον Ουριμπάρη που σπαταλά, μεγάλη ευκαιρία στο 64. Μαρσελίνιο με κλάμψεις ο Μαρσελίνιο, έχει πολύ χώρο ο Μπότενγκ. Δεν δοκιμάζει το δεξί του πόδι, βρίσκει τον Κατόγκο. Χαμηλή σέντρα, το γύρισμα, γκολ. 1-0 από τον Μαρσελίνιο Λέιτε Περέιρα. Πέμπτο γκολ του Βραζιλιάνου στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Στο 65ο λεπτό Ξάνθη ανοίγει το σκορ. Δύσκολο και αποτελεσματικό το τελείωμα από τον Μαρσελίνιο εδώ, και θεαματικό αν μη τι άλλο. 1-0 προβάδισμα στο 60ο λεπτό για την Σκόντα. Οργανώθηκε η άμυνα της Ξάνθης ωστόσο. Μακρινό σουτ, καλό σε ετοιμότητα ο Σπούρνινγκ. Σημαδεύει μπροστά τον Καζάκη, ο οποίος έβαλε ωραία το κορμί, προλαβαίνει πριν η μπάλα περάσει. Το γύρισμα για τον Μαρσελίνιο στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Ο σκόρερ κάνει ίσως την τελευταία του κίνηση στο μάτς. Σουτάρει ψηλά. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για τη Σκόντα Ξάνθη, Βασίλη, ότι δείχνει ότι ξεκαθαρίζει την υπόθεση παραμονή. Δεν προλαβαίνει για κάτι παραπάνω. Ναι, γιατί και το πρόγραμμά της δεν είναι εύκολο. Έχει δύο εκτός έδρας παιχνίδια με τον Ολυμπιακό Βούλη και την Καβάλα.